Απαντώντας στην ανάπτυξη του στόλου της, αναπτύξαμε και εμείς το δικό μας, θέτοντας τις ένοπλες δυνάμεις μας σε επιφυλακή. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι Έλληνες έχουν την ίδια απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων μας που έχω και εγώ. Ας το γνωρίζουν όλοι. Ο κίνδυνος ατυχήματος καροδοκεί όταν συγκεντρώνονται τόσες στρατιωτικές δυνάμεις σε περιορισμένη έκταση. Και την ευθύνη σε μια τέτοια περίπτωση θα την έχει εκείνος που προκαλεί τις συνθήκες αυτές. Δεν θα είμαστε ποτέ αυτοί που πρώτοι θα οξύνουμε τα πράγματα. Όμως η αυτοσυγκράτηση είναι μόνο η μία όψη της ισχύως μας. Καμία πρόκληση δεν θα μείνει αναπάντητη. Το έχουμε εξάλλου αποδείξει στην πράξη. Και θα το αποδείξουμε ξανά, εάν χρειαστεί. Απαντώντας στην ανάπτυξη του στόλου της, αναπτύξαμε και εμείς το δικό μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του εξ αφορμής του περιστατικού με τη φρεγάτα Λίμνος και την Κεμάλ Ρέις. Ένα περιστατικό που ονομάστηκε ατύχημα και από το οποίο σήμερα συμπληρώνονται 2 χρόνια και που αποτελεί την πρώτη ουσιαστικά ελληνοτουρκική ναυμαχία μετά την ναυμαχία της Σέλης τον Δεκέμβριο του 2012 και της Λίμνου 1 μήνα μετά. Ένα περιστατικό που μαζί με την νίκη στον Εύρο, λίγους μήνες νωρίτερα, τοποθετεί τη γενιά μας στο χάρτη των γενιών του ελληνικού έθνους που έχουν πει μεγάλα όχι. Ως έθνος που παρουσιάζει μειωμένη ικανότητα να αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα των γεγονότων τη στιγμή που αυτά λαμβάνουν χώρα, φυσικά και δεν του έχουμε δώσει τη σημασία που θα έπρεπε. Κάποιοι από την πολιτική ηγεσία, μάλιστα τότε, εμποτισμένοι από το πνεύμα της ιστοπάθειας και του Ελία Μεπισμού, προσπάθησαν αρχικώς να υποβαθμίσουν το γεγονός. Φίλοι και φίλες, 2 χρόνια από την επέτειο, ευτυχώς σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η όθηση και η δημοσιότητα που έλαβε το γεγονός μέσω των κοινωνικών δικτύων ανάγκασαν τους φρόνιμους εντός εισαγωγικών, που είπε και ο Μέγας Κολοκοτρώνης στο λόγο του στην Πνίκα, να μας κάνουν τη χάρη και έτσι η ναυμαχία αυτή που αρχικά βαφτίστηκε επακούμβηση έλαβε τη σωστή της διάσταση. Βγάλατε το στόλο σας και βγάλαμε και εμείς το δικό μας. Και έχετε το νου σας γιατί μπορεί να γίνει κανένα ατύχημα και να γίνετε μόλυβδος βαρύς, βυθιζόμενος εντός ύδατος. Αυτό είναι το νόημα του διαγγέλματος του Πρωθυπουργού. Η φρεγάτα η ελληνική η Λίμνος, δια του κυβερνήτη της Ιωάννη Σαλιάρη, ξέσκησε την τουρκική φρεγάτα και της έκανε μια τρύπα από την οποία χωρά να μπει και να βγει ελέφαντας. Αυτό θα γίνει σε μια πραγματική αναμέτρηση. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα ξεσκίσουν τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις σε γη, αέρα και θάλασσα. Το γνωρίζουν μέχρι και οι σπάροι του Αιγαίου αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος που πρώτος έθεσε το ζήτημα στη σωστή του διάσταση είναι ο σημερινός μας καλεσμένος. Και είναι ο κύριος Γιώργος Αδαλής. Καλημέρα, Θοδωρή. Γεια σας, κύριε Αδαλή. Τι κάνετε, καλά είστε? Προσπαθούμε να υποδιόμεθα ότι είμαστε καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, αλλά πραγματικά επειδή είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα, θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας. Είναι ακριβώς 2 χρόνια μετά την επακούμβηση εντός εισαγωγικών, διότι ήσασταν ο μόνος που έθεσε το θέμα στη σωστή του διάσταση. Έτσι, δεν νομίζω να υπήρξε επακούμβηση. Όχι, γι' αυτό και το άρθρο το πρώτο που έγραψα έκανε ρεκόρ αναγνωσιμότητας, διότι θυμάμαι, λες και ήταν χθες, αυτή την ημέρα, η οποία ξεκίνησε με την, ας το πούμε έτσι, συνήθεια εδώ στην Ελλάδα, στην πολιτική σκηνή, να πλάθουν λέξεις και να δίνουν εντελώς διαφορετικό νόημα σε πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, θέλω να πω, και το λέω ξεκάθαρα, όπως αυτή η ναυμαχία, όπως την αποκάλεσε τότε στο άρθρο μου, αποκλήθηκε ως επακούμβηση, είναι ακριβώς η ίδια φιλοσοφία, πιστέψτε με, όπως σήμερα οι κουργοί και οι παρακολουθήσεις ονομάζονται
επισυνδέσεις. Και εννοώ νοητό. Είναι πλούσια η ελληνική γλώσσα. Πλούσια είναι η επικοινωνιακή προπαγάνδα η οποία προσπαθούν, ας πούμε, να δώσουν στον κόσμο διαφορετικό νόημα από, από τα γεγονότα που ζούμε όλοι γύρω μας και τσιμπιόμαστε μετά από το τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Αλλά για να μείνω στο θέμα το επιτυακό, αυτό το οποίο πιστεύω ότι θα είχε νόημα είναι να βρω χρόνο κάποια στιγμή για να γράψω τι προηγήθηκε της δημοσίευσης του άρθρου. Και μάλλον θα πρέπει να γραφτεί ένα βιβλίο για το πώς οδηγήθηκα στην ευθύνη, να αναλάβω την ευθύνη και να γράψω τι πραγματικά έγινε τη συγκεκριμένη μέρα, και μάλιστα να προχωρήσω ακόμα πιο βαθιά και να δημοσιεύσω, να φτάσω σε σημείο να δημοσιεύσω μέχρι και τιμολόγιο, το οποίο είχαν σβηστεί βέβαια όλα τα κέρια σημεία, το οποίο αφορούσε την πώληση βλημάτων εξωσέτ από την Γαλλία στην Κύπρο. Γιατί γι' αυτό έγιναν όλα. Η ιστορία της ναυμαχίας της φρεγάτας Λίμνος με την Κεμάλ Ρέις ξεκινάει εκείνη την ημέρα της 12ης Αυγούστου, το πρωινό εκείνο. Και βέβαια δεν είχε παρατηρήσει κανείς κάποιες πόρτες που είχα γράψει στο Facebook ότι υπήρχε κάποια παρενόχληση και προσπάθεια εμβολισμού άλλου πολεμικού σκάφους, του Βότσης, για το οποίο αναφέρουμε ξεχωριστά στο πρώτο άρθρο. Και όλοι ήθελαν, ας πούμε, να τηρούνται χαμηλή τόνη και να μην συζητάμε τίποτα, να μην λέμε τίποτα για το καλό της εξημέρωσης του θηρίου, του Ερντογάν δηλαδή. Έτσι. Το πρωινό εκείνο, μόλις έσκασα τα νέα και άρχισα να το ψάχνω και εγώ, κατάλαβα ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία μπορούσε να έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις, και πληροφορίες που γνώριζα, τις γνώριζα από εκείνη τη μέρα που έγινε το συμβάν. Θεώρησα ότι δεν πρέπει να γράψω κάτι συγκεκριμένο. Αλλά το πώς εξελίχθηκε αυτή η ναυμαχία το γνώριζα. Άρχισα λοιπόν να βλέπω, ειδικά από την επόμενη μέρα, τη 13η Αυγούστου, κάποια πολύ περίεργα άρθρα, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, κάποιοι λέγανε ότι η δικιά μας φρεγάτα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, είχε υποστεί τεράστιες ζημιές. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι ήταν μια κατάσταση win-win, ότι υπήρχαν και οι δύο πάθανε ζημιές. Κάποιοι άλλοι λέγανε, αδερφέ, δεν έγινε και τίποτα σημαντικό. Κάτι φανάτιζο δουλειές ήταν και τέτοια. Τρελά πράγματα. Εκεί που βγήκε πραγματικά έξω από τα ρούχα μου ήταν ότι όταν έδειχνε η υπόθεση ότι πάει για πλήρη υποβάθμιση, πράγμα που θα μπορούσε να είχε και δυσμενή αποτελέσματα, όχι μόνο στον καπετάνιο Γιάννη το Σαλιάρη, αλλά και σε ό,τι δίκη στο στόλα το πηγαίναμε έτσι. Και άκουγα κάποια περίεργα πράγματα, ας πούμε, του τύπου διάβαζα ότι η φρεγάτα μας πήγε να προστατεύσει το Roots Race που έκανε έρευνες στην περιοχή, ότι πέρασε από τα καλώδια μέσα, ότι τα άκουψε, ότι γίνανε εκεί, ας πούμε, εκεί έλαβε χώρα. Και αναρωτιόμαι γιατί τα γράφουν αυτά τα πράγματα. Εγώ γνώριζα από το πρωινό εκείνης της ημέρας ότι ό,τι και αν έγινε, έγινε περίπου 24 με 27 μίλια νότια-νοτιοανατολικά του Καστελορίζου. Και όχι εκεί που βρισκόταν το Roots Race. Το Roots Race βρισκόταν πάρα πολύ μακριά από το Καστελόριζο. Βρισκόταν περίπου 120 ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο. Γνώριζα επίσης ότι εκεί κοντά ήταν η φρεγάτα μας, η Νικηφόρος Φουκάς. Ότι αρχικά λέγανε ότι η φρεγάτα η Τούρκικη ήταν η Γιαβούζ. Αλλά η Γιαβούζ ήταν στην Κύπρο. Ήταν αδύνατο να έχει καταφέρει να φτάσει στο σημείο αυτό. Η Γιαβούζ ήταν στην Κύπρο μαζί με τη δικιά μας τον Κανάρι. Μαζί με το δικό μας τον Κανάρι. Έχω φωτογραφία που την τράβηξα εγώ τον Κανάρι. Από το λιμάνι της Λεμεσού.
Αυτά όμως όλα, δηλαδή η παραπληροφόρηση, οι διαφορετικές εκδοχές ενός γεγονότος, το οποίο πιστεύω ότι το γνώριζαν πολλοί άνθρωποι στην πραγματική του πτυχή. Το πέρδεμα που έγινε τις 2-3 πρώτες μέρες για τα πλοία, ποια ήταν, ποιοι δεν ήταν, τι έκανε το Ρουσρέις, και ξέρετε, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Δηλαδή όταν κάποιος γράφει ότι ένα πολεμικό πλοίο πέρασε σε ένα ερευνητικό σκάφος, τα καλώδια κτλ. Αυτά, ξέρετε, μπορεί τηρουμένων των αναλογιών, κάτω από ορισμένες συνθήκες, να έχουν και πυρηνικές αντιδράσεις. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί τα γράφουν αυτά τα πράγματα. Διάβασα κι άλλα πολύ άσχετα πράγματα από το πεδίο της σφαίρας του ψέματος έως το πεδίο της σφαίρας της επιστημονικής φαντασίας και της συνωμοσιολογίας. Ενώ τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Και αξίζει, αν θέλετε, να τα θυμηθούμε σήμερα, μιας και έχουμε 2 χρόνια από αυτό. Η επακούμβηση, λοιπόν, δεν ήταν επακούμβηση, αλλά ήταν ένα δόκανο που πήγε να στήσει το καθεστώς του Ερντογάν σε συνεργασία με τον κυβερνήτη της Κεμάλ Ρέις, που είναι και κολλητός, όπως είχα γράψει, της Εμινέ, της συζύγου του Ερντογάν. Και προσωπικά επιλεγμένος, γιατί η Κεμάλ Ρέις, εγώ επέμενα πριν γράψω το άρθρο μου σε κάποια που πραγματικά δεν ήθελα να γράψω, επέμενα σε κάποια άρθρα μου ή σε κάποιες παρεμβάσεις μου στα social media και ειδικά στο Facebook, ότι δεν είναι ένα οποιοδήποτε πλοίο, είναι η ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου και ήταν το νεότερο πλοίο στην τάξη των φρεγατών του τουρκικού στόλου και θα εξακολουθεί να είναι μέχρι να βγάλουν να καθελκύσουν το μίνι αεροπλανοφόρο του Ανατολού. Εκείνο το πρωινό, λοιπόν. Τώρα. Το Ανατολού το έχουν στο λιμάνι και κάθε, το έχουν για κουβά. Το εμπάργκο δεν έχουν τι να το βάλουν πάνω τώρα. Λες στο λαό ότι εγώ καθελκύω αεροπλανοφόρο και βρεθείς να έχεις αεροπλανοφόρο αλλά δεν έχεις αεροπλάνα να τα φορτώσεις. Φόρο, είναι λίγο φόρο. Σκέτο φόρο, είναι πρόβλημα. Ναι. Λίγο πρόβλημα να το βγάλεις και γι' αυτό έχουμε γράψει και έχω κάνει παρεμβάσεις για τη μεγάλη έκρηξη που έγινε στο κατάστρωμα, για τις αστοχίες, για τη χωροθέτηση των ηλεκτρομηχανών. Έχω γράψει στο παρελθόν πολλά πράγματα γι' αυτό. Βέβαια, η ιστορία αυτή δεν έχει τελειώσει. Μην τη θεωρούν ότι τελείωσε η ιστορία. Έτσι. Ναι, όχι. Η παγάδα των Τούρκων έδρασε κάποια στιγμή. Χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι ένα πρωταπριλιάτικο αστείο ενός δημοσιογράφου στο Μαρόκο, αν θυμάμαι καλά, που ήταν η πρωταπριλιά εκεί και έλεγε ότι το Μαρόκο αγόρασε το Ανατολού και θα πάρει και F-35 από την Αμερική. Και τελικά ήταν πρωταπριλιάτικο. Δηλαδή όλα τα εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι. Έτσι, ναι, φοβερή. Στα στέλνει προσοχή δηλαδή αυτό. Εγώ δεν είμαι αμυντικός συντάκτης, αλλά 15 χρόνια στους Aegean Times οποιοδήποτε συμβάν υπήρχε στο Αιγαίο, είτε αεροναυτικό, είτε ναυτικό, είτε αεροπορικό δυστύχημα, το έχουμε καλύψει με αναλύσεις από φοβερούς και τρομερούς συνεργάτες και έχουμε μια εμπειρία να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Από εκεί και πέρα δεν διεκδικώ δάφνες στρατιωτικού αναλυτή, αλλά μέχρι σε ένα σημείο, έτσι, ως εδώ και μην πάρει εκεί. Δεν θα λέμε ψέματα στον κόσμο, ότι ήταν μια επακούμβηση. Διαβάζοντας λοιπόν όλα αυτά, έρχομαι σε επαφή με τους συνεργάτες μου, οι οποίοι θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαροί άνθρωποι εκεί που αρθρογραφώ και ειδικά στο SL Press, και οι πληροφορίες, ας το πούμε, οι μη επίσημες ήταν ότι πρόκειται για μια φρεγάτα τη Γιαβούζ, η οποία μετά από μια μέρα την είπαν ότι είναι και μαλρές και ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα περιστατικό που δεν είναι και τίποτα σοβαρό, κάτι γρατζουνιές γίνανε. Έτσι λοιπόν αποφασίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποια άλλο είδος επιχείρηση και στρέβλωση των γεγονότων και αντιλαμβανόμενος ότι αυτό θα επεκταθεί και σε άλλα πράγματα μετά, προχωρώ και γράφω το άρθρο στην σωστή του διάσταση και αφού βλέπω και αφού παρουσιάζω πρώτα την προηγούμενη βραδιά περιστατικό με το Βότσις, ξεκινάω και κάνω μια παρουσίαση το πώς έγινε το
όλο περιστατικό. Γιατί πραγματικά η φρεγάτα μας, η Λίμνος, είχε πάει για να αλλάξει την Νικηφόρος Φωκάς. Όπως σας είπα, ήταν περίπου στα 25 ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο και από την προηγούμενη βραδιά την φρεγάτα μας την παρακολουθούσε και Μάλρες. Άρχισε λοιπόν να παίρνει μία απόσταση, να πλησιάζει πάρα πολύ κοντά στη φρεγάτα τη δικιά μας, σε βαθμό δηλαδή που σαν να θέλαν να έχουν επαφή οπτική με κάποια πράγματα. Το όλο σκηνικό ξεκίνησε από πάλι μία λανθασμένη πληροφορία των ναυτικών της σχολής Μάλτα Γιόκ, γιατί αυτή είναι η ναυτική σχολή των Τούρκων, εξυμνούν τον άβαρχο, τον Μουχεντίν Πυρί, τον Πυρί Ρέις δηλαδή, τον παρατσούκλι του, ο οποίος προσπαθεί να βρει τη Μάλτα και δεν τη βρήκε. Και έκτοτε... Είναι μικρή η Μάλτα, γι' αυτό η Μάλτα είναι μικρή. Η Μάλτα Γιόκ τον έχουν κατατάξει σε σύμβολο ναυτοσύνης, ας πούμε. Τι να πει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, κάποια κάνιστρα τα οποία είχε στο πλάι η φρεγάτα μας, τους έκανε να πιστέψουν ότι η φρεγάτα μας είναι το χρυσό μαλλοδέρας, αυτό που ψάχνουν. Διότι τι ψάχναν στην ουσία. Γιατί είχαν βγάλει 63 πολεμικά πλοία από την Κύπρο μέχρι την Κρήτη και το Αιγαίο οι Τούρκοι. Τι ήτανε. Ήτανε τα πλοία τα οποία προστάτευαν τον Ρους Ρέις. Το Ρους Ρέις είχε την προστασία που είχε, αλλά δεν χρειαζόταν εδώ που τα λέμε και 63 πλοία. Γιατί κάνανε όλη αυτή την κινητοποίηση. Διότι αυτό το οποίο δεν είπαν στον κόσμο είναι ότι οι Τούρκοι θέλαν ένα ναυτικό αποκλεισμό της Κύπρου, ειδικά αλλά και των νησιών του Αιγαίου, έτσι ώστε να μην φτάσουν ποτέ οι πύραυλοι εξωσέτ στην Κύπρο ή αυτά που υποπτεύονταν ή είχαν πληροφορίες ότι κάποιοι πύραυλοι επάκτειας άμυνας θα φτάσουν στα νησιά με αποτέλεσμα να τα αστακοποιήσουν και να μην μπορούν να κινηθούν ούτε εκατοστό. Αυτά έψαχναν. Η τουρκική κυβέρνηση τότε είχε κινηθεί καλά και αυτά τα πράγματα απεστάλησαν διαφορετικά η κυβέρνηση της Κύπρου και η ελληνική είχε συνεργαστεί τότε. Διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο στην Κύπρο, μιλάω για τους εξωσέτ. Και αυτό είναι μια άλλη πάλι ιστορία για την οποία θα μιλήσουμε σε δεύτερο χρόνο. Η ουσία όμως ήταν ότι οι εντολές που είχαν οι Τούρκοι καπεταναίοι, κυβερνήτες, ήταν όταν βρεθεί το πλοίο, είτε πολιτικό είτε στρατιωτικό, να διακοπεί η πορεία του προς την Κύπρο και να κατασχεθεί ο εξοπλισμός. Αυτές ήταν οι εντολές που είχαν. Πίστεψε λοιπόν ο Τούρκος κυβερνήτης ότι βρήκε τα κάνιστρα ότι περιείχαν, ας πούμε, οπλικά συστήματα. Και περιγράφω, όποιος θέλει να διαβάσει με ακρίβεια, μια μανούβρα που πήγε να κάνει ο Τούρκος κυβερνήτης με σκοπό να διευβολήσει από την αριστερή πλευρά τη φρεγάτα μας στη Λίμνο. Πίστεψε ότι επειδή το καράβι του πολεμικού μας ναυτικού είχε ηλικία από το 1981-82 είχε καθελκυστεί, ήταν ένα καράβι δηλαδή αρκετά μεγάλης ηλικίας, ενώ αντίστοιχα το δικό του ήταν μόλις 10 ετών. Πολύ πιο σύγχρονο, με πολύ πιο σύγχρονες μηχανές, με πιδάλια και συστήματα που ακούνε καλύτερα, πάρα πολύ καλύτερα τις εντολές του κυβερνήτη, πολύ πιο ευέλικτο και σου λέει εδώ θα κάνω μια επιτυχία τώρα αυτή τη στιγμή. Πού να ξέρω ο καψερός ότι έπεφτε πάνω σε ένα πραγματικό θαλασσόλικο, ένα καραβόσκυλο, ο οποίος αντιλαμβανόμενος τι ακριβώς πάει να κάνει ο Τούρκος, εκτελεί μία μανούβρα την οποία πιστεύω ότι ελάχιστοι άνθρωποι κυβερνήτες μπορούν να εκτελέσουν και απειροελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να εκτελέσουν αυτή τη μανούβρα με τέτοιου είδους καράβια τόσο μεγάλης ηλικίας. Και γι' αυτό
η ανάλυση της μανούβρας που έκανα τότε έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έχει στα αγγλικά, στα ιταλικά, την έχω ακούσει στα γαλλικά, περιγράφεται από κάποια αμυντικά site στο YouTube αλλά και σε περιοδικά. Πράγματι λοιπόν η αντίδραση του καπετάνιου να βάλει πρόσω, να τον αφήσει να περάσει από μπροστά του, να βάλει όπισθεν μάλλον, να περάσει από μπροστά του και μετά να στρίψει προς τα δεξιά με πρόσω ολοταχώς και να το χτυπήσει στο συγκεκριμένο σημείο που το χτύπησε, αυτό νομίζω ότι πρέπει να διδάσκεται ως μανούρα πλέον σε όλες τις σχολές ναυτικών δοκίμων του πλανήτη. Βέβαια, στην αρχή χλεβάστηκε αυτή η ιστορία από τα γνωστά παπαγαλάκια του συστήματος που ήθελαν πάση θυσία να μην μαθευτεί όλο αυτό. Ήθελαν να το θάψουν το θέμα. Ήθελαν να το θάψουν. Ήθελαν να το θάψουν το θέμα. Ναι. Ο καπετάνιος της Λίμνος, της φρεγάτας μας, χτύπησε με το κοράκι, δηλαδή με το ισχυρότερο μέρος του οποίου είναι, να καταλάβει ο κόσμος μπροστά. Χτύπησε εκεί ακριβώς που έπρεπε, στο σημείο που έπρεπε και εισχώρησε έως και 3-4 μέτρα μέσα στη φρεγάτα την Kemal Reis. Η τρυπούλα και οι φαναρτζοδουλειές που λέγανε κάποιοι ήταν μια τρυπάρα ύψους 4 μέτρων από την οποία μπορούσε να μπει και να βγει ελέφαντας. Δεν ήταν μια τρυπούλα. Γι' αυτό και όταν άρχισαν να εισχωρούν τα ύδατα μέσα στο κήτος της Kemal Reis, αμέσως προσπάθησε να κλείσει εκεί που έπρεπε, να ανοίξει εκεί που έπρεπε για να κάνει το καράβι να παλαστάρει. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γεμίσει πάρα πολύ νερό σε σημεία, να προσπαθεί ο Τούρκος ο κυβερνήτης απεγνωσμένα να το πάει στη στεριά, διότι άμα πουλιαζε, θα πουλιαζε η ναυαρχίδα τους. Θα ήταν μια εποχή καταστροφής, ειδικά ψυχολογικής καταστροφής, αλλά όχι μόνο ψυχολογικής καταστροφής για την τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Έκανε αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, του έδωσε χρόνο να βγάλει το καράβι στη ξηρά και μάλιστα βγάλαν και ένα βίντεο που λένε να το καράβι μας δεν έχει τίποτα, αλλά το δείχνουν από την αριστερή πλευρά. Ενώ το καράβι ήταν τρυπημένο από τη δεξιά πλευρά. Αλλά φαίνεται ακόμα και σε αυτό το βίντεο προπαγάνδας που έβγαλε το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας κατόπιν εντολής του Ερντογάν, ότι το πλοίο δεν μπορεί καν να μπαλαστάρει. Δηλαδή έχει πάρει πολύ νερό μέσα. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα να πάθει αυτό που λέμε να χάσει την ευθυγράμμιση και Kemal Reis. Δηλαδή αλλού, όταν βγήκε έξω τελικά με τα χίλια ζόρια και το πήγαν σε ιδιωτικό ναυπηγείο κάτω από άκρα μυστικότητα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χρειαστεί να μείνει αρκετό διάστημα έξω, να υποστεί μεγάλο κύκλο επισκευών. Αλλά λόγω αυτού του γεγονότος, το πλοίο κανονικά δεν θα έπρεπε να επισκευαστεί. Το πλοίο θα έπρεπε να βγει άχρηστο και γιατί ακόμα και με τα νέα steel blocks που βάλανε στο ναυπηγείο έχασε τη δυνατότητα πλεύσης και έχασε τα ζύγια του. Σωστής ρύθμισης του οπλισμού που φέρει με αυτό. Όμως ότι είναι η ναυαρχίδα τους, όπως είπαμε, έκαναν το παν για να το κρατήσουν. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, μια μόνο ηλεκτρομηχανή κοστίζει 6-7 εκατομμύρια και είναι ισόκλειστες στο συγκεκριμένο βαπόρι. Τώρα, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αμέσως μετά, αν θα δείτε, η όλη ιστορία λύγει εκεί και αποσύρονται οι Τούρκοι σταδιακά. Διότι ήταν πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη ήττα. Επρόκειτο επί της ουσίας όχι για ένα περιστατικό ή για μια απόπειρα, ας το πούμε, ήταν μια μαχία κανονική, κανονικότατη. Και μάλιστα στο σημείο που τους είχε φέρει η ελληνική φρεγάτα
εάν ήθελε, θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε στο πλοίο αυτό. Όπως ακριβώς η γάτα έχει αρπάξει στα χέρια της ένα ποντίκι. Τώρα, από εκεί και μετά, οι Τούρκοι αποκλιμάκωσαν, διότι ήταν μια πάρα πολύ σοβαρή και αρνητική εξέλιξη αυτή. Αντιλήφθησαν εν γέρος ότι αυτό που ψάχνουν, δηλαδή οι εξωσέτ και οι πύραυλοι επάκτειας άμυνας, που πίστευαν ότι θα μεταφερθούν στα νησιά του Αιγαίου, δεν μεταφέρονταν με πολιτικά πλοία. Το ηθικό τους καταρακώθηκε και σε δεύτερη μοίρα κοίταξαν να βρουν έναν τρόπο επικοινωνίας, να χτίσουν ένα διάβλο επικοινωνίας με την ελληνική κυβέρνηση, το οποίο το κατάφεραν με τις πώς το λένε, συνομιλίες της ελληνικής πλευράς, της Ουρανή, με το Καλίν. Που δεν έγιναν ποτέ. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχω να πω είναι... Μας τα είπε ο Μαρτυριέρης, ο Τσαβούσογλου αυτά. Θα μάθαμε από τον Μαρτυριέρη. Από εκεί και πέρα, επανήλθα με ένα άρθρο το οποίο, γιατί πέσαν πάνω τότε να με φάνε, παραλίγο να με κάνω τρελό, ας πούμε, ότι δεν γίναν ποτέ αυτά τα πράγματα. Και κάποιοι είχαν πει, είχαν ζητήσει την κεφαλή του κυβερνήτη επί πίνακη. Τα θυμάστε αυτά, έτσι? Τα θυμόμαστε και υπάρχει και 1,5 ώρα βίντεο. Το βίντεο που, που έχουν τραβήξει οι κάμερες της φραγάτας δικής μας διαρκεί 1,5 ώρα. Αναγκάστηκα λοιπόν να βγάλω την φωτογραφία αυτή, την οποία έδειχνε ότι δεν είχαμε να κάνουμε κάποια πακούμπηση, αλλά με μια τρύπα που σας είπα που μπεροβγαίνει ελέφαντας, μια τεράστια τρύπα. Και αργότερα βγήκαν βέβαια και τα βίντεο με την ιστορία αυτή. Και επειδή ακόμη εξακολουθούσε να υπάρχει ένα ρεύμα, ας πούμε, ότι εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι και να δούμε τι γίνεται κτλ. Και το βρίσκανε φυσιολογικό κάποιοι εδώ στην Ελλάδα να βγάλει η Τουρκία 63 πολεμικά σκάφη σε μια επιχείρηση. Δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμα και μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις όπως τα Φόκλαντ, ας πούμε, με την Αργεντινή και τον Ηνωμένο Βασίλειο. Οι άλλες, ας πούμε, τέτοιου είδους, ας πούμε, καταστάσεις πολεμικής ετοιμότητας. Δεν θυμάμαι κανέναν να έχει βγάλει 63 πολεμικά βαπόρια. Ακόμα και στόλιμα αεροπλανοφόρα τα πηγαίνουν, ας πούμε. Δεν συγκεντρώνει κάποια χώρα τόσο μεγάλο αριθμό βαπόριων. Αυτό το έχει κάνει μόνο ο Ερντογάν. Λοιπόν, σαφώς... Και ο Ερντογάν με αυτή την ιστορία δεν πήρε αυτό που ήθελε. Και όχι δεν πήρε αυτό που ήθελε. Αυτά που είχε υποσχεθεί σε αυτούς που του έβαζαν φυτίλια για να κάνει από τότε την πολεμική αυτή ενέργεια και ίσως μια σύραξη, όχι απλά ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα, είδαν ότι τελικά δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα λέει ο Ερντογάν με τα χαρτιά και τους αριθμούς. Γιατί από την αποδό πλευρά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, αν χρειαστεί, μπορούν να τσακίσουν τα κόκαλα σε οποιοδήποτε πολεμικό μηχανισμό, είτε από θαλάσσιες είτε από αέρος, πάει να κάνει το απεινοημένο διάβημα. Δεν πάει να εισέρθει στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά λοιπόν, επειδή ο κόσμος από την πρώτη στιγμή, όταν διάβασε αυτό το άρθρο, αναθάρισε και κατάλαβε ακριβώς τι έχει γίνει, υπήρξαν αρκετοί οι οποίοι, άλλος το έπαιζε καπετάνιος, άλλος κυβερνήτης, άλλος ναυπηγός, οι οποίοι αμφισβήτησαν όλο αυτό το πράγμα. Και ότι έγινε τυχαία, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι, και είναι συνηθισμένο, ας πούμε, μια χώρα σε καιρό ειρήνης, δεν έχω κανένα παγκόσμιο πόλεμο τότε, και μάλιστα σε καιρό πανδημίας, να βγάζει 63 πολεμικά βαπόρια. Λοιπόν, καταλάβατε ότι και εγώ κάποια στιγμή, παρότι δεν ήθελα καν να γράψω για αυτό το, αναγκάστηκα να καλύψω όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να καλυφθούν και να βγάλω το τιμολόγιο που από τις ημερομηνίες του καταλαβαίναμε πολλά, που ήταν η αποστολή των εξωσέτ από την γαλλική κυβέρνηση προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Κύπρου. Και κατάλαβαν ότι πρέπει να σταματήσουν αυτή την αστεία επιχείρηση προπαγάνδας, διότι εδώ κάποιοι άνθρωποι δεν αντέχουν άλλο να ακούν φεδρότητες και να παρουσιάζουν το γάλα μαύρο
κάποιοι μονίμως εδώ στην Ελλάδα και να υποβαθμίζουν σοβαρά πραγματικά περιστατικά, σοβαρά γεγονότα και να αναβαθμίζουν κάποια γελία γεγονότα, κάποιες γελιότητες ή κάποια γεγονότα που εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να συζητηθούν παρά από 2-3 μέρες. Και πολλοί είναι. Τέλος, με αυτή την αποκάλυψη του συγκεκριμένου παραστατικού αναγκάστηκαν ακόμα και αυτοί οι τελευταίοι οπαδοί, ας το πούμε έτσι, της θεωρίας ότι βρε αδερφέ δεν έγινε τίποτα, να μαζευτούν, να ανακρούσουν πρίμνα και να δώσουν επιτέλους αυτό το οποίο έπρεπε να δώσουν σε αυτό το άξιο παλικάρι του πολεμικού ναυτικού, στο Γιάννη το Σαλιάρη, μια βράβευση σε μια λιτή τελετή, έτσι, και εγώ θεωρώ ότι έτσι έπρεπε να γίνει, όχι με φαμπάρες, μια λιτή τελετή, και επιτέλους να πούν την αλήθεια και να σταματήσουν τις διάφορες βλακίες και να βγάλουν από τη μέση τους μηχανισμούς προπαγάνδας οι οποίοι ήθελαν να πούν το αφήγημα αυτό διαφορετικά. Εγώ αισθάνομαι ειλικρινά 2 χρόνια μετά ότι πρέπει να ευχαριστήσω το SL Press και το Σταύρο το Λιγερό, διότι τις πρώτες μέρες αυτά τα οποία έλεγα και έγραφα, πρώτον δεν τα πίστευε κανένας και δεύτερον ήταν πολύ δύσκολο να δημοσιευτούν σε ένα σοβαρό site με εγκυρότητα και τα λοιπά. Δηλαδή ήθελε πολλά κότσια κάποιος να ξεκινήσει να δημοσιεύει την αλήθεια πάνω σε αυτό το γεγονός, διότι με το δημοσίευμα αυτό αναγκάστηκαν πάρα πολλοί να ασχοληθούν σε βάθος και να δημοσιεύσουν και αυτοί νέες πτυχές της ιστορίας αργότερα. Ελπίζω να ήταν ένα καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει να ασχολούνται, γιατί εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος και το ξέρετε καλά. Ήταν ένα καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει να ασχολούνται οι δημοσιογράφοι όταν υπάρχει ένα θέμα το οποίο άπτεται των εθνικών μας θεμάτων και δι των ελληνοτουρκικών. Δεν είναι δημοσιογράφοι εδώ για να διαιωνίζουν την εκάστοτε κυβερνητική προπαγάνδα. Οι δημοσιογράφοι έχουν 2 δρόμους. Είτε να ακολουθήσουν το δρόμο ενός πικινοά, ενός κατοικιδίου, το οποίο θα περνάει καλά, αλλά θα είναι πάντα ένα πικινοά, ή να πράξουν αυτό που έλεγαν οι Έλληνες μεγάλοι δάσκαλοι της δημοσιογραφίας, ότι ο δημοσιογράφος είναι το μαντρόσκυλο της δημοκρατίας. Εκτός και αν δεν θέλουμε δημοκρατία. Εκτός και αν θέλουμε να δεχόμαστε απριόρι και de jure τα πολιτικά αφηγήματα, να μην ψάχνουμε τα πράγματα και να τα δεχόμαστε όπως μας τα σερβίρουν. Αν ο Έλληνας ή οποιοδήποτε λαός δεχτεί αυτό το πράγμα, τότε δεν πρέπει να διαμαρτύρεται γιατί οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι στα ύψη, ότι τα τρόφιμα έχουν γίνει απλησίαστα, ότι τα κάψιμα έχουν γίνει απλησίαστα. Αν δεχτούμε ότι δεν έχουμε δημοκρατία και οι μόνοι που πρέπει να μιλάνε είναι οι κυβερνώντες και κανένας άλλος, τότε ζήτω που καήκαμε. Αυτό έχω να πω στα 2 χρόνια της επετείου της φρεγάτας μας της Λίμνου. Λυπάμαι που κάποιοι το έχουν ξεχάσει και εύχομαι αυτοί που το έχουν ξεχάσει να μην χρειαστεί να το ξαναθυμηθούν. Να σου πω κάτι. Έχω παρατηρήσει ότι σαν έθνος έχουμε μία υστέρηση στο να αντιληφθούμε τη σημαντικότητα των ιστορικών γεγονότων. Πιστεύω, επειδή πρόκειται για την πρώτη ελληνοτουρκική ναυμαχία μετά την ναυμαχία της Έλλης το Δεκέμβριο του 12 και της Λίμνου 1 μήνα αργότερα, δηλαδή μετά από 110 χρόνια από τους, σχεδόν από τους Βαλκανικούς πολέμους, είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνατε, να θέσουμε το θέμα στη σωστή του διάσταση. Δεν υπήρξε επακούμβηση. Επακούμβηση σημαίνει επί ακουμπώ, δηλαδή ακουμπάω από πάνω. Κανένας δεν ακούμπησε τίποτα από πάνω.
περάσαμε από μέσα. Το ένα είναι αυτό. Επίσης θέλω να θίξω 2-3 πράγματα. Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα 2 χρόνια μετά συζητάμε για τουρκική προκλητικότητα. Ενώ πριν 2 χρόνια αντιμετωπίσαμε τουρκικές επιθέσεις και στην ξηρά στον Εύρο, με τους βαζιβοζούκους να πούμε εκεί που μας φέρανε, και στη θάλασσα που τους ξεσκίσαμε. Έπεσε φάπα από το πολεμικό ναυτικό που το φυσάνε και δεν κρυώνει ακόμα. Οι πληροφορίες που είχαν ήταν της πλάκας. Δηλαδή αυτός ο Χακάν Φιντάν πρέπει να τρώγε παγωτό γρανίτα κάπου, ας πούμε, και νόμιζε ότι δεν θα βγούμε καθόλου έξω. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε γι' αυτό. Για την άποψη μου έχω καταγράψει πολλές φορές, μάλιστα και πρόσφατα είχα γράψει ένα άρθρο προς αυτούς που λένε για την τουρκική προκλητικότητα και αναρωτιούνται εάν η Τουρκία μπορεί να μας κηρύξει τον πόλεμο. Η Τουρκία μας έχει ήδη κηρύξει τον πόλεμο. Τι εννοήσεις είναι αυτές, αν θα μπορεί να μας κηρύξει τον πόλεμο? Ήδη σας είπα, ξέρετε εσείς καμία χώρα που να βγάζει σε αντιπαράθεση με μια άλλη χώρα 63 πολεμικά πλοία? Πείτε μου μία. Και ξέρετε πείτε κάτι, μπράβο, σωστό, δεν υπάρχει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Λέγανε μερικοί ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να βυθίσουμε ένα εμπορικό πλοίο, το ερευνητικό, έτσι, ακόμα και αν ενεργεί έρευνες. Το εμπορικό πλοίο, το πολιτικό πλοίο, συνοδεύονταν από 5 πολεμικά. Άρα πάβει να είναι πολιτικό, έτσι δεν είναι? Όχι, είναι πολεμική επιχείρηση. Έτσι. Αλλά το εκτονομικό καθεστώς και όλα αυτά, εντάξει, είναι υπό συζήτηση, υπό διερεύνηση, ναι, 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 για το αν θα γίνει. Σίγουρα. Εργασίες, προειδοποίησεις και τα λοιπά. Αυτά είναι, δεν θα τα πω εγώ, θα τα πει κάποιος άλλος αρμόδιος στρατιωτικός. Αυτό που ξέρω να πω εγώ είναι ότι ο πόλεμος μας τον έχει κηρύξει ο Ερντογάν και εμείς δεν λέμε το πιστέψουμε. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το οποίο έκανε στον Εύρο, μάλιστα σε μια περίοδο που είχε ξεσπάσει η πανδημία. Ναι, έτσι, ναι. Ήταν η αρχή της πανδημίας. Αυτό είναι κανονική στρατιωτική επιχείρηση. Και όχι απλή στρατιωτική, αλλά υβριδική επιχείρηση, στην οποία έχεις το στρατό, την τζανταρμέ, στρατοπροφυλακή τους, μαζί με επίλεκτες μονάδες, μαζί με παρακρατικούς οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι και ανακατεμένοι σε ένα πλήθος και ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ήταν λαθρομετανάστες και γυρεύανε να περάσουν από την Τουρκία στην Ελλάδα, δηλαδή με πολίτες. Ξέρετε, όταν φτάνει στο σημείο ο άλλος να χρησιμοποιεί ως εμπροστοφυλακή τους πολίτες και ανακατεύει μέσα εκεί παρακρατικούς και στρατιωτικές μονάδες και ειδικοδυναμίτες, αυτό είναι ο ορισμός της κήρυξης του πολέμου. Και είναι μάλιστα ένας πόλεμος που δεν θα τον αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, τι θα κάνει? Αν έρχεται ο στρατός απέναντι να προσπαθεί να σπάσει τα σύνορα, θα βγάλεις εκεί τις δικές τους δυνάμεις και θα τους τσακίσεις. Και άλλο να έχεις μπροστά πολίτες ανακατεμένους παραστρατιωτικούς, δεν ξέρεις ποιοι είναι με τα πολιτικά, και από πίσω τους τσανταρμέδες του στρατοκοροφυλακή της Τουρκίας. Σε ποιον απειρογονεί? Ποιος θα μπορέσει να ρίξει μια σφαίρα προς πολίτη? Μπορεί κανένας να ρίξει? Δεν το θέλουμε, εμείς δεν ρίχνουμε σε πολίτες. Και να σας πω και κάτι άλλο που δεν το είπατε. Εκτός από όλα αυτά, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τις ΜΚΟ που παίζαν το παιχνίδι το δικό τους. Τραβάγανε φωτογραφίες και βίντεο και λέγανε: κοιτάξτε, να δείτε, οι Έλληνες κάνουν αυτά που θέλαν αυτοί να πούνε ότι κάναμε, ας πούμε. Έχει κηρύξει τον πόλεμο. Αυτό δεν το δείχνουν μόνο αυτά τα δύο γεγονότα, αλλά το δείχνει και η καθημερινή πρακτική της Τουρκίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Τουρκία προκειμένου να αντιμετωπίσει το κύμα της λαθρομετανάστευσης έχει σηκώσει ένα φράχτη μήκους 154 χιλιόμετρων στα σύνορά της εκεί με το Ιράκ, ο οποίος είναι απίστευτα ψηλός. Έχει απίστευτα εμπόρια, είναι σχεδόν αδύνατο να τον διαβείς. Για να προστατεύσει την εσωτερική της ασφάλεια. Δηλαδή, η Τουρκία θεωρεί ότι ως χώρα μπορεί να υψώνει φράχτες στα ανατολικά, νοτιοανατολικά της σύνορα. Όμως, ως χώρα, απαγορεύει εμάς να υψώνουμε ένα φράχτη πολύ χαμηλότερο, πολύ μικρότερο, διότι την εμποδίζει. Πού την εμποδίζει? Πού την εμποδίζει? Ο φράχτης ο δικός της δεν είναι θεωρητικά, με το σκεπτικό τους, ένα οχυρωματικό στρατιωτικό έργο έναντι των χωρών που συνορεύει στην Ανατολή, στον ανατολικό της άκρο? Καταρχήν, στη Συρία και το Βόρειο Ιράκ, με τα οποία συνορεύει και έχει φτιάξει τον τοίχο, όπως λέτε, η ίδια δημιούργησε τους πρόσφυγες. Άρα λοιπόν τώρα, εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι η κυβέρνηση δική μας δεν έχει καταλάβει το τι συνέβη και το πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα δύο γεγονότα. Και θα προσθέσω και ένα τρίτο, την προσγείωση των F-16 στην Πάφο,
χωρίς εξωτερικές δεξαμενές, κάτω από τα μάτια των S400, 25 Αυγούστου του 2020. Εκείνη η χρονιά ήταν σημαδιακή χρονιά, ήταν ακριβώς επειδή του Ερντογκάν του αρέσει να χρησιμοποιεί έτσι τις σημειολογίες, να χρησιμοποιήσουμε και εμείς τις δικές μας γιατί δεν έχουμε πρόβλημα, ακριβώς 2.500 χρόνια μετά τη μάχη των Θερμοπυλών και την αβαχία της Αλαμίνας. Έπεσε φάπα και από το στρατό και από τον πολεμικό ναυτικό και θέλω να δω εάν έχουν τα κότσια, γιατί από ό,τι διάβασα τη Δευτέρα θα φύγει και θα πάει η τουρκική αντιπροσωπεία για τα F-16, θα πάει στις ΗΠΑ και γι' αυτό το ερευνητικό του τώρα το τελευταίο το βγάλανε εντός τουρκικών χωρικών υδάτων. Θέλω να δω, εάν δεν πετύχουν αυτό που θέλουν στις ΗΠΑ, να δω τι θα κάνουν μετά. Εγώ θα σας πω κάποια πράγματα. Είχα γράψει πριν τον κορονοϊό ότι η μόνη λύση που έχει ο Ερντογάν είναι να κάνει εντός της επόμενης διετίας ένα πόλεμο με την Ελλάδα. Και το πιστεύω αυτό. Πολλά πράγματα βέβαια άλλαξαν με τον κορονοϊό και με την κρίση την οικονομική που ήρθε, αλλά δεν το έχει βγάλει από το κεφάλι του. Επιμένω επίσης σε κάτι το οποίο το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διότι τον Ερντογάν τον ερευνώ από τότε που τον κλείσαν φυλακή. Γιατί τον κλείσαν ως δήμαρχο Κωνσταντινούπολης και από την πρώτη μέρα που κυβέρνησε τον ερευνούμε και ελέγχουμε ειδικά τις οικονομικές του επιδόσεις. Ο Ερντογάν είναι κατά 95% είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος ασχολείται με πάρα πολλές επιχειρήσεις σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και το υπόλοιπο 5% του χρόνου κάνει τον πρόεδρο της Τουρκίας. Δυστυχώς εδώ δεν τον αντιμετωπίζουμε έτσι. Γι' αυτό σε πολλά πράγματα χάνουμε, διότι δεν τον αντιμετωπίζουμε όπως ακριβώς φέρεται στα πεδία που φέρεται. Ο Ερντογάν φέρεται και συμπεριφέρεται ως δεινός επιχειρηματίας και είναι. Είναι. Κάποιες φορές τον ευρεάζω, το λέω ο Καμιλιέρης από τα βάθη της Ασίας. Είναι ένας έμπορος ο οποίος μπορεί να κινείται πολυεπίπεδα, πολυσύνθετα και έχει την ικανότητα να κάνει multitasking, δηλαδή να κάνει ταυτόχρονα, να επεξεργάζεται 2, 3 και 4 πράγματα μαζί. Το έχει αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, ως πολιτικός, δεν θα μπορούσε να είναι καλός. Διότι ο πολιτικός δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας. Δεν μπορεί να ξοδεύει τον χρόνο του σε επιχειρήσεις. Και αυτό είναι η τύχη μας. Δηλαδή, αν δεν είχαμε έναν Ερντογάν, θα έπρεπε να τον είχαμε φεύρει. Αλλά δυστυχώς έχουμε έναν Ερντογάν και το ΑΚ Παρτί Ελλάδος τον έχει θεοποιήσει τόσο πολύ, το έχει επιτρέψει να κινείται με το σύστημά του τόσο ευρέως μέσα στη χώρα, συνεργάζεται τόσο εξόφθαλμα μαζί του, που τον έχουμε θεοποιήσει και νομίζουμε ότι είναι ένας πολύ τεράστιος πολιτικός ηγέτης, μια πολιτική μορφή, ενώ στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πετυχημένο και καλό επιχειρηματία, ένα businessman. Αν λοιπόν δεν σοβαρευτούμε και δεν τον αντιμετωπίσουμε στο πεδίο που πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει, μονίμως θα βρισκόμαστε προεκπλήξεων. Και θα λέμε, μα καλά, αυτός ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Ήταν με την πλάτη στο ήταν στα σκηνιά αυτή τη στιγμή. Πώς λύτωσε πάλι. Και μορφές της πολιτικής και της οικονομίας τον αποκαλούν εφτάψυχο. Δεν είναι εφτάψυχος ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν μπορεί να είναι χιλιόψυχος. Διότι δεν βρίσκεται κανένας απέναντί του να κόψει εν τη γενέση της κάθε κίνηση που προσπαθεί να κάνει εις βάρος της χώρας μας. Και τέτοιες κινήσεις είναι όπως αυτή που θέλει να κλέψει, να εφαρπάξει τον πλούτο της Ελλάδας και της Κύπρου, αυτή τη στιγμή στους δρομονάνθρακες και όχι μόνο, που θέλει να καταστήσει χώρα δορυφόρο την Ελλάδα και την Κύπρο και τελικά να την ενσωματώσει σε μια μεταμοντέρνα μουσουλμανική, πώς το λένε, μια οθωμανική αυτοκρατορία που θέλει να ιδρύσει. Όλα αυτά, εμείς που κινούμαστε στις αγορές, τα βλέπουμε. Τι κάνει, πώς το κάνει, πώς επεκτείνεται, πώς διεισδύει σε χώρες, ποια είναι η τακτική του, ποια είναι η πρακτική του. Δυστυχώς εδώ
κάποιοι έχουν επιλέξει όχι την τακτική της εξημέρωσης του θηρίου, αλλά την τακτική της συνεργασίας με το θηρίο. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Και όσο αυτό γίνεται, ας το πούμε, πολιτική μηχανική εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή και υπάρχουν κάποιοι αυτοματισμοί του τύπου «Ελάτε μωρέ, τι θα τα κάνουμε, πόλεμο θα κάνουμε». Μα δεν θα το κάνεις εσύ το πόλεμο, αυτό σας τον κήρυξε. Αυτό σας τον κήρυξε. Αν δεν τον αποτρέψεις με συγκεκριμένες ενέργειες, είναι το μόνο σίγουρο ότι θα σου κήρυξει το πόλεμο μια μέρα. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς όλα αυτά έχουν αποκτήσει, ας το πούμε, είναι ένας πολιτικός αυτοματισμός, το οποίο είτε είσαι επιχειρηματίας, είτε πολιτικός, είτε είσαι ένας πολίτης καθημερινότητας, δημόσιος υπάλληλος, ιδιωτικός υπάλληλος, έχουν καταλάβει όλοι ότι εάν ασχολείσαι με τις πραγματικές επιδιώξεις της τουρκικής πολιτικής κοινής, γιατί δεν είναι μόνο ο Ερντογάν, σε σχέση με την Ελλάδα, όλο το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας έχει τις ίδιες απόψεις ή και χειρότερες από αυτές που έχει ο Ερντογάν. Όταν λοιπόν ξέρουν εδώ ότι αν θες να πας μπροστά ως διπλωμάτης, ως μητροπολίτης, ως αρχιεπίσκοπος, ως επιχειρηματίας ή ως ένας άνθρωπος που θέλεις να αριστεύσεις τον κλάδο σου, πρέπει να αποδεχθείς ότι ο Ερντογάν είναι θεός και η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα που πρέπει να μας φάει, άρα εμείς πρέπει να καθόμαστε ήσυχοι. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάμπια της χώρας που μετά από 40 χρόνια, ενώ μπορούμε να είμαστε η νούμερο ένα χώρα στην περιοχή, δεχόμαστε ότι η νούμερο ένα χώρα στην περιοχή είναι η Τουρκία. Σωστό. Και τώρα τελευταία, δεχόμαστε ότι ειδικά στα Βαλκάνια είναι μοιραίο κάποιες χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία σε ένα βάθος πενταετίας, οκταετίας να μας ξεπεράσουν και αυτές. Με συγχωρείτε, αυτά εγώ δεν τα θεωρώ ούτε κατάλοιπα μιας παλιάς εποχής, μιας παλιάς Ελλάδας, ούτε τίποτα. Η Ελλάδα και οι Έλληνες είναι αποδεδειγμένα μια χώρα παράδεισος, η οποία διαθέτει ένα πανίσχυρο στρατό, ένα πολύ καλά εκπαιδευμένο στρατό, το νούμερο ένα σώμα στην αεροπορία, τους καλύτερους πιλότους, διαθέτει ένα από τα καλύτερα σώματα ναυτικού στην περιοχή, ένα άριστο πυροβολικό που όχι Τούρκος δεν μπορεί να περάσει, ούτε τουρκικό κουνούπι δεν μπορεί να περάσει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, γιατί την παραποιούν και γιατί πρέπει μονίμως να είμαστε, ας πούμε, με το φόβο ότι μην διασπάσουμε το ΝΑΤΟ, μην κάνουμε το ένα, μην κάνουμε το άλλο. Εγώ βλέπω άλλες περιοχές που υπάρχουν αντιδικίες με άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, δεν επιτρέπει κανένας μίγα στο σπαθί του. Λοιπόν, εύχομαι αυτή την επέτειο της μνήμης, της πραγματικής ναυμαχίας, όπως είπατε, της φρεγάτας μας, της Λίμνου με την Κεμάλ Ρέιτς, να γίνει η αιτία σήμερα να κάτσουν ορισμένοι και να σκεφτούν ότι ο ελληνικός λαός έχει φτάσει ήδη σε ένα σημείο και καθημερινά, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, λέει μία και μόνο φράση. Ως εδώ και μη παρέκει. Κύριε Αδαλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και καλό υπόλοιπο Αυγούστου να έχετε. Δόξα και τιμή στο πολεμικό ναυτικό. Σε τιμή, καλό υπόλοιπο Αυγούστου και ήρεμο υπόλοιπο Αυγούστου. Μακάρι, μακάρι. Και με το καλό να γιορτάσουμε και την Παναγία το 15 Αυγούστου. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Άντε, να είστε καλά, να είστε καλά.